Το όνειρο για τις περισσότερες γυναίκες είναι κάποια στιγμή της ζωής τους να νιώσουν τη μητρότητα και να αποκτήσουν τη δική τους οικογένεια. Ένα όνειρο που στο παρελθόν γινόταν πραγματικότητα στη δεκαετία των 20. Στο 1980 ο μέσος όρος απόκτησης τέκνου για τις γυναίκες ήταν 26,1 έτη. Πόσο είναι σήμερα? σύμφωνα με έρευνα που υλοποιήθηκε σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τα έτη 2007-2016, έδειξε ότι το πρώτο κλάμα του παιδιού του το ακούν οι κατά μέσο όρο στα 31,5 έτη. Είναι πάντως γεγονός ότι στη χώρα μας μια μεγάλη μερίδα γυναικών αποκτά παιδί στην ηλικία των 40 ετών και πάνω. Που βλέπουμε και βιώνουμε σε μικρότερε ηλικίε, δηλαδή στι ηλικίε των 20 ετών, στη δεκαετία των 20, που τα παιδιά αυτά σε μια δεκαετία θα μπουν στα 30, το μοντέλο ζωή που έχει να κάνει με την οικογένεια ε, δεν το υιοθετούν, ή ε, αν θέλετε, το υιοθετούν ε, όλο και λιγότεροι ε, στην πορεία των πραγμάτων. Η εργασιακή χειραφέτηση τη γυναίκα αποτρέπει στη χώρα μα μια μεγάλη μερίδα νεαρών κοριτσιών κάτω των 25 ετών να σκεφτούν την προοπτική του γάμου ή και της τεκνοποίησης. Πολλές άλλες εξάλλου, παρά το γεγονός ότι δεν δραστηριοποιούνται σε σπουδές και συγκεκριμένο επάγγελμα, δεν επιθυμούν τη μητρότητα σε αυτές τις ηλικίες, επειδή νιώθουν πιθανώς ότι είναι ανόριμες, ανέτοιμες, απροετοίμαστες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αντίστοιχα συμβαίνει βέβαια και με τους άνδρες στην ηλικία των 30 ετών και κάτω. Τα ζευγάρια αυτή τη στιγμή που μας απασχολεί πότε κάνουν σε ποια ηλικία ο μέσος στους που γίνεται το πρώτο παιδί και σε ποια ηλικία και πόσα παιδιά είναι ένα ζευγάρι σε λίγα χρόνια θα ψάχνουμε να βρούμε παιδιά. Τα τελευταία χρόνια στα Χανιά, το Ηράκλειο και το Λασίθι, οι γυναίκες ηλικία από 30 έως 34 ετών αποκτούν το πρώτο τους παιδί, ενώ στον ομόρεθύμνου σε αυτές τις ηλικίε αποκτούν το δεύτερο πριν από περίπου μία δεκαετία στην ίδια ηλικιακή ομάδα των 30 ως 34, οι γυναίκες σε όλη την Κρήτη αποκτούσαν ήδη το πρώτο τους παιδί. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο λόγω δύο βασικών δεδομένων. Πρώτον, τα κράτη του δυτικού κόσμου πρημοδοτούν με πολλούς τρόπους τις μονογονεακές οικογένειες, αλλά και τα νεαρά ζευγάρια με χαμηλά εισοδήματα. Και δεύτερον, επειδή μια γυναίκα στη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία ή και τι σκανδιναβικέ χώρε, όταν μείνει έγκυο, δεν σκέπτεται την άμβλωση ω μονόδρομο, αλλά πολύ συχνά το γεννά και το μεγαλώνει μόνη τη, έχοντα στο πλευρό τη τόσο το κράτο, όσο και τη γενική κοινωνική αποδοχή.